Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έχει περάσει ένας μήνας από ένα έγκλημα που οι συνάδελφοί μας στον ΟΣΕ είχαν προβλέψει. Ένα γεγονός το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αφού ο λαός μας μέτρησε οικονομικές κρίσεις, πανδημία, ακρίβεια, ανεργία, πληθωρισμό, πληστηριασμούς και άλλα, βγήκε στους δρόμους και είπε «Ως εδώ, ή τα κέρδη σας ή οι ζωές μας». Αυτό το σύνθημα αναδεικνύει τη ρίζα του προβλήματος που οδήγησε στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας, η οποία δεν είναι άλλη από τη σαπίλα του εκμεταλλευτικού συστήματος που ζούμε. Εστιάζοντας τώρα στη στασή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ανοιχτή ακόμα την υπόθεση με τον νεκρό συνάδελφό μας Πέτρο Γιάμαλη, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν σε μηχάνημα εργολάβου. Οι σειρμοί που κυκλοφορούν στη γραμμή 1 Πειραιάς και Φυσιά, αντί να αυξηθούν, έχουν μειωθεί κατά περίπου 50% τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτό σημαίνει καθημερινή ταλαιπωρία επιβατών και εργαζομένων. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της στασή, με το οποίο έχουμε πάρα πολλές ενστάσεις, υπάρχουν σήμερα περίπου 850 κενές θέσεις εργασίας ή αλλιώς λείπει περίπου το 26% του προσωπικού, ενώ πολύ σύντομα θα φτάσουμε το 30% σε ελλείψεις. Στην αρτήση του προηγούμενου που αναφέραμε, πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα όλο το προσωπικό εργάζεται πυρετωδώς με χιλιάδες ώρες υπεροριών και εκατοντάδες ημέρες αδειών που δεν χορηγήθηκαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου. Εντείνεται η προώθηση της ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους με τελικό στόχο την ιδιωτικοποίηση. Υπάρχει πλήθος ελαστικών μορφών απασχόλησης, όπως η μαθητεία, η πρακτική εξάσκηση, η μερική απασχόληση, εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων του ΑΕΔ κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έλεγχο που κάναμε της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας προημερών, καταγράψαμε ότι υπάρχουν σειρμοί του μετρό οι οποίοι έχουν υπερβεί το χιλιομετρικό όριο της προληπτικής συντήρησης. Και αν γίνει ατύχημα, είναι πολύ απλό. Θα κατηγορηθούν οι εργαζόμενοι. Σε έρευνα άλλου μέλους της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, προέκυψε ότι δεν λειτουργούσε η πυρανίχνευση σε σταθμό από το 2020. Και αν ξεσπούσε πυρκαγιά, είναι πολύ απλό. Θα κατηγορηθούν οι εργαζόμενοι. Από αυτό εδώ το βήμα πρέπει να τονιστεί άπαξ και διαπαντός ότι καμία ευθύνη δεν φέρουν οι εργαζόμενοι. Αλλά οι πολιτικές των διοικήσεων στη στασή διαχρονικά φέρουν ακέραια ευθύνη για τις εκατοντάδες κενές θέσεις εργασίας και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο όγκο εργασιών. Δύναται να αναρωτηθεί κάποιος πώς φτάσαμε ως εδώ. Η σημερινή κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί έργο όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας που διευκολύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις αστικές συγκοινωνίες και ορίζει ότι θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή με σκοπό το κέρδος. Στην πραγματικότητα, είναι οι πολιτικές επιλογές από τις οποίες προκύπτουν τα προβλήματα στη στασή. Διότι ναι, μεν αναφέραμε κάποια προβλήματα προηγουμένως, αλλά κρίνεται σκόπινο να αναδειχθεί η γενεσιουργός αιτία αυτών των προβλημάτων, που δεν είναι άλλη από τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στο πλαίσιο κόστους-οφέλους. Υπάρχει λύση σήμερα σε όλα αυτά που αναφέραμε? Ναι, υπάρχει. Και βρίσκεται στο δρόμο που χάραξε ο λαός μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Καλούμε λοιπόν το λαό μέσα από τα σωματεία στους χώρους δουλειάς να διεκδικήσουν και να έχουν σύγχρονες, φτηνές, ασφαλείς μαζικές μεταφορές. Υπάρχουν οι δυνατότητες να υλοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, καθώς διανύουμε την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι υλικοτεχνικές υποδομές για να διασφαλιστούν αυτά στο μέγιστο βαθμό. Σας καλούμε λοιπόν να συμπορευτείτε μαζί μας για άμεσες προσλήψεις προσωπικού, για ετήσιες προληπτικές εξετάσεις για όλους τους εργαζόμενους, επιπλέον μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό και τους επιβάτες, επανεκπαιδεύσεις των εργαζομένων σε ταχτά χρονικά διαστήματα, εξυγχρονισμό στις υποδομές με καινούριους σειρμούς, με καινούρια λεωφορεία, συλλογικές συμβάσεις με δικαιώματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες τις σύγχρονες των εργαζομένων. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος,
είμαστε καταδικασμένοι να κυνηγήσουμε και να απαλλαγούμε από τις ματωμένες ράγες του κέρδους. Θα βρεθούμε στον δρόμο, θα νικήσουμε. Γεια σας.